πάντα ήμουν περίεργη. Από μικρή, με γοήτευε η θηλυκότητα, η ομορφιά και η δύναμη που εκπέμψουν οι γυναίκε γύρω μου. Η μαμά μου, με τα ψηλά τακούνια και το αψεγάδια στο μακιγιά, η δασκάλα μου η κυρία Βάγια, με το ζεστό χαμόγελο και την αστήρευτη υπομονή, οι φίλε μου, με τα όνειρα και τι φιλοδοξίε του. Σεξουαλικά, όμω, ακολουθούσα το φυσιολογικό μονοπάτι. Γάμο, παιδιά, οικογένεια. Ο Γιώργο, ο άντρα μου, ήταν καλό άνθρωπο, τρυφερό και αφοσιωμένο. Μαζί μεγαλώσαμε δύο υπέροχα παιδιά, γεμάτα ζωή και χαρά. Κάπου όμως, κάτι έλειπε. Ήμουν σαν φυλακισμένη σε ένα χρυσό κλουβί. Η ρουτίνα με έπνιγε, η σπίθα έσβηνε σιγά σιγά. Μια μέρα, τυχαία, έπεσα πάνω σε ένα βιβλίο. Η ιστορία τη ομοφιλοφιλία, έγραφε ο τίτλο. Διστακτικά, το άνοιξα. Κάθε σελίδα που γύριζα, άνοιγε ένα νέο κόσμο μπροστά μου. Σιγά σιγά, άρχισα να καταλαβαίνω. Ήμουν λεσβία. Η συνειδητοποίηση ήταν τρομακτική. Φοβόμουν την αντίδραση των γύρω μου, την κριτική, την απόρριψη. Μα πάνω απ' όλα, φοβόμουν τον εαυτό μου. Πέρασαν μήνε γεμάτοι εσωτερική πάλι. Ώρες κλεισμένοι στο δωμάτιο, χαμένοι στι σκέψει μου, δακρυσμένοι από την αβεβαιότητα. Μέχρι που, μια βραδιά, η Άννα μπήκε στη ζωή μου. Ήταν φίλη τη κόρη μου, μια όμορφη κοπέλα με φωτεινά μάτια και αστήρευτη ενέργεια. Από την πρώτη στιγμή, ένιωσα μια έλξη ακατανίκητη. Μιλούσαμε για ώρε, γελούσαμε, μοιραζόμασταν τα όνειρά μα. Και μια νύχτα, τα χείλη μα ενώθηκαν. Ήταν ένα φιλί γεμάτο τρυφερότητα, κατανόηση και αποδοχή. Σε εκείνη την αγκαλιά, βρήκα τον εαυτό μου. Από τότε, η ζωή μου άλλαξε. Η Άννα έγινε η σύντροφό μου, η ερωμένη μου, η καλύτεροι μου φίλοι. Μαζί τη, νιώθω ελεύθερη, ολοκληρωμένη, αληθινή. Δεν ξέρω τι επιφυλάσσει το μέλλον. σω αντιμετωπίσουμε δυσκολίε, ίσω έρθουμε αντιμέτωπε με την κριτική. Μα ξέρω ένα. Βρήκα την αγάπη, και αυτή η αγάπη είναι αληθινή. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό.